αριθμός, εάν υπάρχει ένα ταξί που ξεφορτώνει και από πίσω ένα πυροσβεστικό ή ένα ασθενοφόρο το οποίο βιάζεται και δεν μπορεί να κάνει λίγο να πάει στο άλλο ρεύμα, την πάτησε και ο ασθενής. Τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα στην οδό Μητσοτάκη, η οποία μετατράπηκε σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση προς πλατεία 18 Άγγλων, άναψαν φωτιές σε κατοίκους και κατασηματάρχες της περιοχής και με τους ταξιτζίδες να εκφράζουν τις αισθάσεις τους τόσο για τη νέα χωροθέτηση της πιάτσας ταξί στην οδό Μητσοτάκη, όσο και για τη μετατόπιση της πιάτσας μπροστά από την ψαραγορά μετά την κατάργηση του κυκλικού κόμβου, όπως σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες επί της Μητσοτάκης που ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει ούτε στάση, δεν μπορούν να περάσουν, δεν μπορεί να περάσει ένα παιδί το δρόμο. Χωρίσανε το δρόμο, δεν έχει μπει καν σήμανση ότι είναι μονόδρομος, προάλλως ο άλλος μπήκε ανάποδα. Τίθεται θέμα ασφάλειας από την πρόσβαση σε έναν ανάπηρο, από τη στάθμευση σε ένα πυροσβεστικό. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για να σταματάει ένα σχολικό να αποβιβάζει με ασφάλεια τα παιδιά. Και έχουν πετάξει τα ταξί, αλλά αφού το θέλουν έτσι, οι γιορτές πλησιάζουν. Θα τους κάνουμε και θα κάνουν μαζί μας κακές γιορτές. Θα πάρουμε όλοι τα αμάξια και θα κάνουμε βόλτες στο Ηράκλειο. Να μην δουλέψει κανείς. Θέλουμε να υπάρχει νόμιμη πινακίδα θέσης ταξί. Θέλω να περάσετε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν αποφάσεις. Και όχι μόνο εσείς να τα ακούσετε. Άρα είσαστε ένα καφενείο, συγγνώμη, είσαστε ένα καφενείο. Στη διάρκεια σύσκεψης στη Λότζια επικράτησαν αρκετές στιγμές έντασης με το Λευτέρη Πετράκη να κάνει λόγο για κοροϊδία και μπεγμό από τη Δημοτική Αρχή, καθώς όπως υποστήριξε δεν έλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ενώ αύριο θα επιδιωχθεί συνάντηση στον οργανισμό Λιμένος. Δεν συμφωνήσαμε τίποτα. Μία ανάπλαση η οποία θα γίνει μπορεί και με τη νέα Δημοτική Αρχή, έχει μπει τώρα στο τραπέζι. Θα κάτσουμε τις επόμενες μέρες όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να πούμε τις προτάσεις μας. Αλλά το θέμα είναι ότι θα κάνουμε αύριο το πρωί. Η τουριστική σεζόν ανοίγει το Μάρτιο και λύση δεν βρέθηκε. Την ίδια ώρα ψαράδες είναι πυρκεμανία, καθώς όπως υποστήριξαν δεν προσκλήθηκαν στη σύσκεψη και με τους ίδιους να τραβούν κόκκινη γραμμή στη χωροθέτηση πιάτσας ταξί μπροστά από την ψαραγορά. Αντιδρούμε διότι δεν θα μπορεί να κάνει ένα λεπτό στάση το αυτοκίνητο για να πάρει τα ψάρια για το σπίτι του. Και καλό θα είναι, κύριε Αναστασάκη, όταν παίρνετε τέτοιου είδους αποφάσεις, καλό θα είναι να ενημερωνόμαστε κι εμείς. Βλέπω ότι δεν κάνει εδώ πέρα, γιατί είμαστε 60 ψαράδες και πουλάμε τα ψάρια μας εδώ και θα έχουμε πρόβλημα. Το να πάνε τα ταξί από τη μεριά που είναι τα ψάρια δίπλα στη θάλασσα, θα υπάρχει μεγάλη φθορά στα οχήματα των συναδέρφων. Θα πρέπει λοιπόν να έρθουν από την πάνω μεριά, από την 25 Αυγούστου. Ο Γιάννης Αναστασάκης υποστήριξε ότι βελτιώθηκε αισθητά η κίνηση επί της οδού Μητσοτάκη με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ παρουσίασε το νέο σχέδιο διαμόρφωσης περιοχής μετά τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του κυκλικού κόμβου. Σύμφωνα με το σχέδιο, θα υπάρξουν δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, το οποίο θα προωθήσουν μαζί με τη μελέτη της παλιάς πόλης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο νέος σχεδιασμός ικανοποίησε τους επαγγελματίες και το αστικό κτέλ και εν μέρη τους ταξιτζίδες. Και φαίνεται ότι έχουμε μια κοινή συνισταμένη, μια λύση που με μικρές τροποποιήσεις μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις επιθυμητές χρήσεις. Μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Το κυκλικό θεωρώ ότι είναι άχρηστο στην προκειμένη περίπτωση και πρέπει να καταργηθεί. Μπορούν μέσα από τεχνικές παρεμβάσεις να βελτιωθεί η επικρατούσα κατάσταση. Νομίζω ότι βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα με καλή διάθεση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κολονάκια τοποθετήθηκαν και σε τμήμα της παραλιακής από το ύψος της οδού Γιαμαλάκη προς την οδό Μητσοτάκη, με ορισμένους επαγγελματίες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Αλλά τα διπλανά μαγαζιά που είναι καφέ και τέτοια έχουν κάποιο θέμα. Οπωσδήποτε θα έχουν πτώση τζίρου, σημαντική θα έλεγα.